Βεβαίως η διεθνής οικονομική κατάσταση κάθε άλλο παρά κλίμα εφησυχασμού μπορεί να καλλιεργήσει ή και την προσδοκία μιας βιώσιμης και πάνω απ' όλα κοινωνικής ανάπτυξης. Και το λέμε αυτό γιατί οξύνονται οι ανταγωνισμοί, για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των ενεργειακών διαδρομών. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια πυρητιδα αποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Οξύνεται σε διεθνές επίπεδο ο εμπορικός πόλεμος, αλλά και ο τεχνολογικός πόλεμος με το 5G. Αυτή η εικόνα βεβαίως δεν είναι μόνο, πολύ περισσότερο αντανακλάται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης, όπου μετά την καπιταλιστική κρίση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο η ανισομετρία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Οξύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βλέπουμε τις εντονότερες ενδοευρωπαϊκές αντιθέσεις σχεδόν σε όλα τα ζητήματα και από την οικονομική διακυβέρνηση, η υπόθεση ενός πιο ελαστικού συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης για να υπάρχει μια αντικυκλική δημοσιονομική παρέμβαση και αντιστάσεις που δέχεται από μια σειρά κράτη-μέλη, τόσο όσον αφορά στην πορεία ολοκλήρωσης της ΟΝΕ και πολύ περισσότερο στην τραπεζική ενοποίηση με το λεγόμενο Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων, όπου υπάρχουν και εκεί πολύ οξυμένες αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό έχει οδηγήσει στην ενίσχυση των φυγόκεντρων τάσεων. Το Brexit ήταν η κορυφαία εκδήλωση. Βεβαίως δεν αποκλεί και να συνεπάρχει και συνέχεια αυτής της εξέλιξης. Άλλωστε η Ιταλία με τη διακηρυγμένη θέση του Σαλβίνι που διεκδικεί την Προεδρία για έξοδο της Ιταλίας από την Ευρωζώνη είναι τα αμέσως επόμενα επεισόδια που θα παρακολουθήσουμε όσον αφορά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και από αυτή την άποψη, ακόμη και η διακηρυγμένη θέση περί αντιμετώπισης των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης ανάπτυξης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να βρει ένα πεδίο κερδοφορίας για να θωρακίσει δηλαδή τη μεγάλη πτώση του ποσοστού κέρδους αλλά και τα τεράστια υπερσυσσωρευμένα και αναξιοποιητά κεφάλαια τα οποία υπάρχουν. Αυτή είναι η αιτία και όχι βεβαίως οι οικολογικές ευαισθησίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης, γιατί την ίδια στιγμή κάνει υπεριαλιστικές επεμβάσεις, σκοτώνει κόσμο. Όπως επίσης είναι και μια προσπάθεια ακριβώς να θωρακίσει την ενεργειακή απεξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυχτά καύσιμα που έχει ανάγκη η ευρωπαϊκή οικονομία. Εδώ να σημειώσω την αντίθεση, τη μικρότερη, ότι η Ελλάδα που έχει ορυχτά ενεργειακά καύσιμα θα αναγκαστεί στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης να στηρίζει την ενεργειακή της ευστάθεια σε εισαγόμενο καύσιμο στο φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τους κινδύνους που δημιουργεί αυτό σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών, όταν βασίζει την ενεργειακή σου ευστάθεια σε εισαγόμενο καύσιμο. Το παράδειγμα της Ουκρανίας είναι πάρα πολύ πρόσφατο και τις οδυνηρές συνέπειες τις οποίες είχε. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός σε τέτοιου είδους ζητήματα. Και βεβαίως να αξιοποιήσει την τεχνολογική υπεροχή που έχει στην πράσινη τεχνολογία όσον αφορά στο να δώσει μια απάντηση στον εμπορικό πόλεμο στην υπόθεση της προώθησης των πράσινων εμπορευμάτων σε σχέση με κύρια με την Κίνα και στον ανταγωνισμό ο οποίος υπάρχει. Από αυτήν την άποψη βεβαίως όχι μόνο αυτή η εξέλιξη δεν θα απαντήσει στις ανάγκες και στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αλλά θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες ικανοποίηση των αναγκών και στην πραγματικότητα που βιώνουν ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή οι κοινωνικές ανισότητες θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο. Γιατί τολμώ να πω ότι όποιος πιστεύει ότι στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές αντιθέσεις και να πάμε σε μια δίκαιη ανάπτυξη είναι σαν να πιστεύει ότι ο ήλιος κάποια στιγμή θα ανατέλει από τη Δύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.